ακολουθεί εικόνα και θέα όχι ευχάριστη για πολλούς. Τους φοβίζει ή και άλλοι την αρνούνται με το επιχείρημα πως ο Θεός της αγάπης δεν έχει τέτοια φοβερά για τον άνθρωπο. Φυσικά η αιώνια τιμωρία είναι για το διάβολο και το επιτελείο του. Εάν όμως άνθρωποι στη ζωή αυτή συμμάχισαν μαζί του, έγιναν όργανα του, εκεί δεν θα είναι η θέση τους. Ο Θεός αγάπης έχει βασιλεία αιώνιο για τον θέλοντα άνθρωπο. Εάν όμως ο άνθρωπος δεν το θελήσει, τι πταίει ο Θεός? Και ας σημειωθεί ότι ψυχικά και αιώνια θα απολεσθούν, δηλαδή θα υπάρχουν μακράν του Θεού, των αγγέλων, των αγίων και των σεσωσμένων. Όχι οι μηδέποτε αμαρτήσαντες, αλλά εκείνοι οι μηδέποτε μετανοήσαντες και εξομολογηθέντες. Λοιπόν, να, σήμερα καιρός ευπρόσδεκτος για σωτηρία. Αποθώμεθα τα έργα του σκότους, της σάρκας και ενδυσώμεθα τα όπλα του φωτός. Εντυπωσιάζει εδώ η παράσταση της ουρανοδρόμου Κλίμακος που περιγράφει ο συγγραφέας και Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. 30 σκαλοπάτια, όσες οι μεγάλες δοκιμασίες και μαζί και αρετές. Αυτή τη σκάλα καλείται να ανέβει κάθε πιστός, μα προπάντων ο μοναχός, για να φτάσει σε ύψος καθαρμού και τελειώσεως. Σε αυτή όμως την ανωδική πορεία της ζωής, πάθη, αδυναμίες, πειρασμοί και παράλληλα οι δαίμονες της κολάσεως είναι τα εμπόδια που σκοπό έχουν να μας γκρεμίσουν στην απώλεια και αιώνια τιμωρία. Και ορισμένα γύρω από την κρίση του Θεού. Οι αγγελικές ζυγαριές σημαίνουν την λεπτομερή εξέταση των έργων της ζωής μας. Κυρίως μετρά το τέλος, τέλος της ζωής, όπως ευρώσε και κρινώσε κατά την ώρα του θανάτου. Και ενότητες δικαίων που ζουν μέσα στο θείο φως, δύσκολα τα πέραν του τάφου για τους μακράν της χριστιανικής ζωής και της μετανοίας, λέει το Ευαγγέλιο, και άγιοι που αξιώθησαν να δουν φοβερές οπτασίες και οράματα. Μεταξύ της τραπέζης, αριστερά του Ιερού Ναού, σε αυτόν εδώ το χώρο, ιστορήθηκαν το 1547 από αγιογράφους εκπροσώπους της κριτικής σχολής, τους περίφημους Θεοφάνη και Τζόρτζι, οι θαυμαζόμενες και μάλλον μοναδικές στο είδος τους σκηνές εικόνες της Αποκαλύψεως του Ιωάννου. Είναι μια τέχνη με απαράμιλη χρωματική σύνθεση. Είναι ίσως ο πιο άρτιος εικονογραφικός κύκλος του βιβλίου της Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστού Ιωάννου που την έγραψε στην ίσο Πάτμο κατόπιν Αποκαλύψεως του Θεού ευρισκόμενος εκεί εξόριστος. Ορισμένα γεγονότα από όσα έγιναν και θα γίνουν μέχρι τη συντελείας του αιώνος και πέραν αυτού εμπεριέχονται στη σειρά των εδώ τοιχογραφιών της Αποκαλύψεως. Όλα όπως εγγράφησαν τότε υπάρχουν στο βιβλίο που το απαρτίζουν τα τελευταία φύλλα της Καινής Διαθήκης. Είναι απορίας άξιον το πώς οι αγιογράφοι την εποχή μάλιστα εκείνη μπόρεσαν τόσο έντονα και παραστατικά να απεικονίσουν τόσα γεγονότα που ξεφεύγουν της λογικής και της ανθρωπίνης εμπειρίας. Φαίνεται πως μελέτησαν επισταμένα την Αποκάλυψη και άλλες γραφές και γνώστες της ιστορίας και του χριστιανισμού και πάνω απ' όλα πιστοί, έτσι επιχείρησαν το έργο αυτό. Αλλά και πάλι δεν φθάνουν όλα αυτά εάν δεν είχαν την θεία φώτιση. Τούτο θα γίνει πιο κατανοητό από τα ορώμενα στις εικόνες, αλλά και τα λεγόμενα. Τονίζουμε ότι στην Αποκάλυψη κυριαρχεί η αλληγορία. Και εμείς εδώ με την ταινία στο θέμα αυτό επιχειρούμε κάτι δύσκολο. Η παρουσία των εικόνων απαιτεί μια σύντομη περιγραφή του θέματος. Επειδή δεν είναι δυνατόν να εξαντλείται το θέμα κάθε εικόνας, θα αναφέρουμε και το σχετικό κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και τα εδάφια, προκειμένου οι θέλοντες να ανατρέξουν στο όλο βιβλίο, αποτελούμενο από 22 κεφάλαια, αλλά και σε μερικές ερμηνείες που κυκλοφορούν σε βιβλία. Κεντρίζουμε με αυτά το ενδιαφέρον, αφού στις ημέρες μας είναι τόσο επίκαιρο θέμα η Αποκάλυψη και θα γίνεται όλο και περισσότερο όσο θα πλησιάζει ο ερχομός του Αντίχριστου και Άνομου με το διαβόητο 666. Η αναφορά και περιγραφή εδώ γίνεται σύμφωνα με την σειρά των εικόνων. Ο Υιός του Ανθρώπου, ο Χριστός δηλαδή,
εμφανίζεται μεγαλοπρεπής εν μέσω νεφέλης στον μαθητή του Ιωάννη κάτω αριστερά και του αποκαλύπτει τα μέλλοντα για να τα καταγράψει. Ο Ιωάννης μεταφέρεται νοητά στον κόσμο του φωτός και των πνευμάτων. Το όλο του το θέμα αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, εδάφια από 9 έως 20. Ένας βασικός σκοπός της Αποκαλύψεως εκ μέρους του Θεού, ως λένε οι θεολόγοι, είναι η ψυχική ενίσχυση των πιστών της γης για να ανθέξουν στο κακό που κυριαρχεί. Εδώ ο Ιωάννης βλέπει το Θεό Χριστό επί θρόνου δοξολογούμενο. Ο Θεόπτης συγγραφέας εν εξτάση νοητά μεταφέρεται στον ουρανό του ουρανού, όπου βλέπει και ακούει ασύλληπτα. Κάτω από τον μεγάλο θρόνο, άλλη μικρή θρόνη και οι καθήμενοι 24 πρεσβύτεροι που συμβολίζουν και εκπροσωπούν τους αρχαίους πιστούς του Ισραήλ και την μετέπειτα Εκκλησία του Χριστού. Όλοι μαζί την θριαμβεύουσα Εκκλησία στον ουρανό. Τα γύρω του θρόνου, ζωντανά πλάσματα, είναι τα αγγελικά όργανα των βουλών του Θεού. Είναι δε γεμάτα από μάτια. Η πολυοφθαλμία φανερώνει τα χερουβίμ και το αχόρταγον να βλέπουν την Θεία Θεωρία. Αποκάλυψη, κεφάλαιο 4, 4 έως 11. Οι τέσσερις υπείς, τα τέσσερα ζώα της Αποκαλύψεως, εκπροσωπούν τιμωρίες, συμφορές στον κόσμο. Το πρώτο λευκό άλογο και το τόξο του υπέως συμβολίζει, κατά ερμηνευτές, τον ανθρώπινο εγωισμό υπό την μορφή της κατακτήσεως της εχθρικής εισβολής. Ο δεύτερος καβαλάρης με κόκκινο άλογο που υψώνει μάχαιρα εκπροσωπεί τον πόλεμο στη γη. Ο τρίτος με μαύρο άλογο την πείνα και στέρηση στη γη που κυρίως είναι αποτέλεσμα του πολέμου. Και ο τέταρτος τις μολυσματικές ασθένειες και επιδημίες που είχαν όνομα ο θάνατος και ακολουθούσε ο Άδης λαμβάνοντας τις ψυχές όσων πέθαιναν. Κεφάλαιο 6, 1 έως 8. Στα λευκά είναι οι απαρχείς του κόσμου μάρτυρες της πίστεως, που αν και φωνεύθηκαν εδώ, δεν χάθηκαν, αλλά είναι ασφαλισμένοι στον ουρανό, είναι οι εκλεκτοί του Θεού. Αυτούς ήκουσε ο Ιωάννης να κραυγάζουν. «Έως πότε, Κύριε, θα μακροθυμείς και δεν θα κρίνεις για το αίμα μας τους εχθρούς της γης?» Η κραυγή δεν σημαίνει εκδίκηση, αλλά ζήτηση της δικαιοσύνης. Αυτό το παράπονο των δικαίων του ουρανού φανερώνει ότι γνωρίζουν τι συμβαίνει ακόμη στη γη και θέλουν το τέλος του κακού και την πλήρη αναπαυσή του στην τελική κρίση της Δευτέρας Παρουσίας. Η απάντηση του Θεού είναι να αναμένουν λίγο χρόνο τους αγωνιζομένους στη γη πιστούς αδελφούς των. Τούτο φανερώνει την αναμονή του Θεού εφόσον υπάρχουν αγωνιζόμενοι πιστοί. Επομένως, ο κόσμος, η ζωή υπάρχει, εφόσον υπάρχουν Άγιοι σε ανωδική πορεία. «Υπομονή», λέει ο Θεός τους πιστούς της ζωής αυτής, «η αιώνια χαρά σας αναμένει». Αποκάλυψη, κεφάλαιο 6, 9 έως 11. Δύσκολη η περιγραφή της εικόνας και σε λίγες λέξεις. Έτσι παρουσιάζουν οι αγιογράφοι αυτά που γράφει ο Ιωάννης στο 5ο κεφάλαιο 12 έως 17. Περιγράφεται η φυσική αναστάτωση του σύμπαντος κατά το τέλος του κόσμου. Θα διαταραχθούν από την αρμονική τους θέση και θα καταστραφούν οι αστέρες του ουρανού, μαζί ο ήλιος και η σελήνη. Τούτο το εξωπραγματικό ανθρωπίνο συμπίπτει με αυτά που είπε ο Χριστός, Ματθαίος 24-29. Ο ήλιος σκοτιστήσεται και η σελήνη ου δώσει το φέγκος αυτής και οι αστέρες πεσούνται εκ του ουρανού. Και ακόμα είπε, ο ουρανός και η γη παραλεύσονται, είδε λόγοι μου, ου μη παρέλθωση. Ο Κύριος και Δημιουργός του σύμπαντος κόσμου λέει με τρόπο απόλυτο σε εμάς, ο ουρανός και η γη που σας φαίνονται τόσο μόνιμα και σταθερά θα παρέλθουν, επειδή η παρούσα μορφή του κόσμου θα παρέλθει και το σύμπαν θα ανακαινιστεί. Οι λόγοι μου όμως θα ισχύσουν, θα επαληθευθούν, ασάλευτο θα παραμείνει το κύρος των. Όταν τότε στις αρχές συμβούν αυτές οι ασύλληπτες φυσικές αναστατώσεις, οι ζώντες τότε δίκαιοι, αλλά και πονηροί και ασεβείς, θα αισθανθούν τον ερχομό του κριτού Χριστού ως δευτέρα παρουσία. Οπότε και οι ασεβείς θα τρομάξουν και θα ζητήσουν τον θάνατο. Θα πούν στα όρη να πέσουν επάνω τους. Από δε τον φόβο τους θα κρύβονται στα σπηλαία και τους βράχους. Αυτό δείχνει κάτω η εικόνα.
Ο Χριστός συμπλήρωσε, Λουκά 21-25-33, πως και μετά τα φυσικά σημεία θα υπάρξει συνοχή, δηλαδή θλίψη εθνών, και θα ευρεθούν σε απορία από ψυχών των ανθρώπων από φόβου και προσδοκίας των επερχομένων στην Οικουμένη. Λόγω των εκτάκτων και πρωτοφανών φαινομένων στο ειδικό σύμπαν, στα έθνη θα εξπάσει πανικός, αδημονία, ώστε θα χάνουν τον εαυτόν τους, τις αισθήσεις τους, διότι το γύρο τους θα χάνεται. «Εγάρ δυνάμεις των ουρανών, σαλευθίσονται», τόνισε ο Χριστός. Δηλαδή, οι ουράνιες φυσικές δυνάμεις που συγκροτούν την τάξη και αρμονία θα λυθούν και μετακινηθούν. Οι δίκαιοι θα αγαλιάσουν, θα γνωρίζουν ως πιστοί ότι φτάνει η παντοτινή λύτρωσή των. Βρισκόμεθα στο γεγονός όπου ο Χριστός άνοιξε την 7η σφραγίδα, οπότε στον ουρανό λόγω της σημασίας έγινε για λίγο σιγή. Και ο Ιωάννης είδε τους 7 αγγέλους εμπρός στο Θεό με 7 σάλπιγγες, προκειμένου να σημάνουν ο καθένας με τη σειρά του την έναρξη των σοφρονιστικών τιμωριών του Θεού στη γη. Επακολουθούν φοβερά και μακροχρόνια μάλλον γεγονότα, στο 8:1-6. Η γνωστή σε πολλούς εικόνα περιγράφεται ως φρέαρ της Αβύσσου, που συνέβη μετά το σάλπισμα του 5ου Αγγέλου. Ανέβη, λέει το κείμενο, καπνός από το φρέαρ, και εκ του καπνού εξήλθαν ακρίδες στη γη, που τους δόθηκε εξουσία σαν αυτοί που έχουν οι σκορπιοί της γης, όμως να μην θανατώσουν, αλλά να βασανίσουν ανθρώπους χωρίς πίστη με τον Θεό, και ο βασανισμός όπως των σκορπιών με το δηλητηριώδες κεντρίτων. Τότε μπρος στο κακό θα ζητήσουν να πεθάνουν, μα δεν θα έρχεται ο θάνατος. Το κακό από την Άβυσσο δεν είναι μεν θέλημα Θεού, βρίσκεται υπό τον έλεγχό του, είναι κατά παραχώρηση. Η Άβυσσος, η κόλαση όπως είπε και ο Χριστός, είναι κατοικητήριο των δαιμόνων. Επικοινωνεί με τη γη με φρέαρ που άνοιξε. Πολύ ενιγματική η εικόνα. Ερώτηση, ποιες είναι οι ακρίδες? Δεν πρόκειται για ακρίδες, αλληγορικός ο λόγος. Δεν πρόκειται για πέσιμο ατομικής βόμβας κλπ. Δεν πρόκειται για πολεμικά αεροπλάνα, γιατί αυτά και φωνεύουν, μάλιστα πιστούς και απίστους, δεν βασανίζουν απλώς. Ποιο το είδος του κακού? Ίσως είδος δαιμονοληψίας και αιχμαλωσίας καρδιών και ψυχών που θα φέρει συγκρούσεις μεταξύ των ανθρωπίνων παθών και κατάσταση αφόρητη που θα ζητούν να πεθάνουν. Ψυχικός βασανισμός, μελαγχολία, άγχος, πλήξη, αγωνία, το είδος της συμφοράς. Κυριαρχεί το μυστήριο. Και ακόμα θα είναι ύπουλο το κακό αυτό που δεν θα μπορούν να ξεφύγουν οι άνθρωποι, και η πηγή δαιμονική και ο χαρακτήρας τους ψυχασθενικός, είδος παραφροσύνης ασύλληπτης. Ποιο λοιπόν αυτό? Πρόκειται μάλλον για άγνωστο σε μας και σε τέτοιο μέγεθος βασανιστικού μέσου ασθενείας που θα εξηγηθεί τότε στις τελευταίες ημέρες του κόσμου, που όμως δεν γνωρίζουμε πότε έρχονται. Πιστή Γρηγορείτε. Καύτα στο 9:1-11. Ο Σατανάς, που σημαίνει αντίδικος κατήγορος αφού το εξέπεσε, πολέμησε και πολεμά τον άνθρωπο και την Εκκλησία, αποτρόπαιος την εικόνα αυτή. Έτσι το είδε ο Ιωάννης, δεν είναι φανταστικά όσοι υποθέτουν επιπόλαιοι ακόμη και χριστιανοί τα περί διαβόλου. Ποια η εδώ γινή που ο Σημείων Μέγα όφθη εν το ουρανό, ως λέει το κείμενο? Δεν πρόκειται περί της Θεοτόκου, αλλά μάλλον περί ευρυτέρου σώματος, το οποίο ευρίσκεται και αυτή. Είναι η νύμφια Εκκλησία του Χριστού. Βρίσκεται αντιμέτωπη με τον δράκοντα διάβολο που έχει χρώμα πυρός και συμβολίζει το αιμοβόρο και οργυλόν του. Οι 7 κεφαλές και τα 10 κέρατα συμβολίζουν την δύναμη και πονηρία του. Τα διαδήματα στις κεφαλές είναι σύμβολα της εξουσίας επί των θυμάτων του των απίστων. Ο Απόστολος Παύλος τον ονομάζει κοσμοκράτορα του αιώνος τούτου, επειδή άρχει και εξουσιάζει τους πολλούς αυτήν την γη. Χαρακτηριστική η αφύσικη προστάνω ουρά του έως φόρου. Δι' αυτής, λέει το κείμενο, που ενέχει δύναμη, πανουργία, παρέσυγα μέρος εκ των αγγέλων που κατέπεσε μαζί του και συνεχίζει να παρασύρει πλήθος ανθρώπων. Η στάση του εναντίον της γυναικός φανερών την εχθρική πανταστάση κατά της Εκκλησίας, κυρίως του Χριστού και της Παναγίας.
Αυτή η αιμοβόρα διάθεση θα κορυφωθεί τις τελευταίες ημέρες του κόσμου δια του οργάνου του, του Αντίχριστου, που όπως φαίνεται ίσως είναι και οι δικές μας ημέρες. Οι όντως χριστιανοί, όταν θα κυριαρχήσει ο Αντίχριστος, προκειμένου να μην νικηθούν ψυχικά, πρέπει να αποσπαστούν από τα πολλά συστήματα του κόσμου, να φύγουν όχι τοπικά, αλλά τροπικά, δηλαδή να ζήσουν με αυστηρή χριστιανική ζωή, οπότε και με την Θεία Βοήθεια θα αντέξουν τους πρωτοφανείς διωχμούς και τα τόσα δεινά που θα εξαπολύσει για να κάμψει τη στεναρή ψυχική τους θέληση, τα φοβερά εκείνα 3,5 χρόνια κατά ερμηνευτές. Παρόντες και οι Άγιοι Άγγελοι και μάλιστα ο Μιχαήλ. Ο πόλεμος των κατά του Σατανά που άρχισε από την πτώση του συνεχίζεται. Δια του πολέμου αυτού εξευλήθη μια για πάντα από τον ουρανό στη γη και έχει επαφή με το υποχθόνιο κρυσφύγετό του που κατά τον Ιερό Χρυσόστομο ευρίσκεται έξω του κόσμου τούτου και της οικουμένης απάσης. Εκεί είναι η κόλαση. Η λύσα του και η μανία του ότι ο λίγων χρόνων έχει θα ξεσπάμε τοπικά εναντίον πιστών και εκκλησίας με σκοπό να την καταπνίξει δια ποικίλων πειρασμών και σκανδάλων, παρασύρων ακόμα και εκλεκτούς του Θεού ή δυνατών προς το αιώνιον δεσμευτήριόν του. Ο ουρανός πάντως ελεύθερος αναμένει τους πιστούς, υπομονή στα δεινά της γης, στον ουρανό απέραντι της αναπαύσεως αιώνες. Πάνω, οι 4 άνεμοι που ορίζονται από ανάλογους αγγέλους. Οι άγγελοι δεν είναι μόνον οδηγοί των ανθρώπων, αλλά και επόπτε των στοιχείων της φύσεως. Κάτω βλέπουμε άγγελο να σφραγίζει πλήθος ανθρώπων. Είναι οι 140.000. Η σφράγιση αυτή είναι σύμβολο κυριότητος και προστασίας σ' όλους αυτούς εκ μέρους του Θεού. Φυσικά, ο αριθμός 144.000 δεν σημαίνει ότι τόσοι θα είναι ισεσωσμένοι, αλλά είναι γινόμενο του 12.000 επί 12, το οποίο κάνει 144.000. Ο αριθμός 12 είναι ιερός, διότι 12 ήσαν οι φυλές του Ισραήλ, 12 και οι Απόστολοι, δηλαδή ο σκελετός και η βάση Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Μεταξύ των δύο αγγέλων στο μέσον βλέπουμε αμυδρά φάλαγγες ανθρώπων με λευκές στολές, αναρρύθμιτος αριθμός. Είναι η πολυπληθεστέρα θριαμβεύουσα εκκλησία του Χριστού στον ουρανό, δηλαδή οι πιστοί όλων των αιώνων που έζησαν στη γη. Κυρίως πρόκειται για τους μάρτυρες όλων των αιώνων, οι λευκοφορούντες μάρτυρες όλων των διαγμών από Εβραίους, Νέρονες της Ρώμης, Μωάμεθ, Τούρκους, μέχρι των τελευταίων από τους αθέους της εποχής μας. Θα προσθεθούν και οι του Αντιχρίστου στο τέλος. Επομένως, τίποτα δεν πάει χαμένο από ό,τι κάνουν οι πιστοί της γης. Κανείς δεν χάνεται. Ουκ άξια δε τα παθήματα της γης, προς την μέλουσα αποκαλυφθήνε δόξα. Κεφάλαιο 7, 1 έως 17. Φοβίζει η θέα της εικόνας αυτής. Έτσι είδε την όραση αυτή ο Ιωάννης. Είναι το αποτέλεσμα της σάλπιγγας του έκτου αγγέλου. Έτσι την παρουσιάζουν οι αγιογράφοι. Αναφέρεται στο 1ο κεφάλαιο 13 έως 21. Εδώ πρόκειται περί καταστρεπτικού πολέμου σε εξέλιξη. Το δε μέσον περιγράφεται ως υπηκό. Για ποιο όμως υπηκό πρόκειται? Ερμηνευτές σήμερα λέγουν ότι πρόκειται για τα τάγκς και όλα τα σύγχρονα άρματα. Πράγματι, όπως τα σημερινά τάγκς είναι τεθωρακισμένα, έτσι και το υπηκό τούτο της Αποκαλύψεως έχει θώρακες πυρήνους. Όπως τα σημερινά, δια των πολυβόλων βλημάτων, φωνεύουν από εμπρός και όπισθεν, έτσι και της Αποκαλύψεως η εξουσία των ύπων εν το στόματι αυτών και εν τεσουρές αυτών. Τα πολυβόλα των τάγκς στο όπισθεν μέρος παρομοιάζονται με όφης που αναφέρονται στην Αποκάλυψη, στις ουρές των ύπων αυτών. Και ακόμη, οι κεφαλές των αλόγων αυτών ήσαν σαν των λεόντων και από τα στόματά τους έβγαινε φωτιά και καπνός και θιάφη, από τα οποία φωνεύθηκαν το τρίτον των ανθρώπων. Δεν μπορεί να δοθεί γραμματική ερμηνεία ως προς τα τάγκς,
διότι ως γράφει ο Ιωάννης και ο αριθμός των στρατευμάτων του ύπου 2 μυριάδες μυριάδων, ήκουσα των αριθμών αυτών, δηλαδή 2 επί 10.000, 200 εκατομμύρια. Το να υπάρχουν τόσα τάγκ στον κόσμο ακόμη και σήμερα είναι πολύ πολύ μεγάλος αριθμός. Μήπως υπάρξουν όταν γίνει το τρομερό αυτό γεγονός? Πρόκειται περί καταστρεπτικού πολέμου και ολέθρου πριν της Δευτέρας Παρουσίας. Ο θάνατος του 1/3 των ανθρώπων από το υπηκό αυτό δηλώνει μερική και όχι ολοκληρωτική καταστροφή. Πρέπει να δεχθούμε ότι ισχύει εδώ ό,τι και με τις ακρίδες. Μόνο τα γεγονότα τότε θα φανερώνουν ποια θα είναι τα καταστρεπτικά όπλα. Χαρακτηριστικό ότι το κείμενο αναφέρει ότι το κακό λαμβάνει χώρα στον Εφράτη ποταμό. Η πείρα της ιστορίας μαρτυρεί ότι τα μέρη εκείνα ήσαν τόποι στρατιωτικών εξορμήσεων. Όσο για τον πόλεμο στον Ιρακινό κόλπο παρά τον Εφράτη, κυρίαρχο όπλο ήταν το από αέρος. Όμως η λήξη έγινε στην ξηράδια των τάγκς. Άραγε η αποκάλυψη κάνει λόγο και για αυτόν τον πόλεμο που ήταν μοναδικός? Δύσκολη απάντηση. Σύμφωνα με το κείμενο, ο επίλογος είναι τρομερός. Παρά τους τόσους νεκρούς, οι πολλοί που θα επιζήσουν δεν θα μετανοήσουν παρά τα δεινά γύρω τους. Οι καρδιές των θα σκληρινθούν, δεν θα δεχθούν τον Θεό της αγάπης και σωτηρίας. Δύσκολη η μετάνοια στους ενόχους της γης. Να υποθεί και τούτο, όταν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκαν Γερμανοί στρατιωτικοί εδώ και μοναχοί έδειξαν την τοιχογραφία αυτή και είπαν ότι συμβολίζει τα τάγκς τους, έμειναν σκεπτικοί. Τα δύο θηρία του 13ου κεφαλαίου. Και πρώτο, το μεγάλο δεξιά της εικόνας. Ποιο το θηρίο? Όλοι ομολογούν ότι είναι ο Αντίχριστος που φωνεύει τους χριστιανούς. Θεοποιεί τον εαυτόν του, θα νικηθεί από τον Χριστό και τα γράμματα του ονοματός του μεταβαλλόμενα σε αριθμούς δίδουν το άθροισμα 666. Έρχεται το θηρίο ο Αντίχριστος πριν το τέλος του κόσμου και θα είναι άνθρωπος η ενσάρκωση της κακίας, μοχθηρίας και πάνω απ' όλα του σατανά, το πιο τέλειο οργανό του. Ανθρωπίνος θα έχει ασύλληπτες υπερεξουσίες, πολιτικές, αντίθεες, κάτι μοναδικό στη γη. Έτσι το είδε ο Ιωάννης με μορφή θηρίου, δια να δηλωθούν τα θηριώδη και απάνθρωπα ενστικτά του. Τα 10 κέρατα, οι 7 κεφαλές και τα 10 διαδήματα σημαίνουν την συγγένεια προς τον δράκοντα που έγινε λόγος, δηλαδή το διάβολο. Και έδωκεν αυτό ο δράκον, δηλαδή ο σατανάς, την δύναμη αυτού και το θρόνο αυτού και εξουσία μεγάλη. Ασύλληπτη δύναμη ανθρώπινη και σατανική σε ένα καταχθόνιο πρόσωπο. Η εξουσία του επί πάσαν φιλήν και λαό και γλώσσα. Οι πολλοί, οι μακράν του Θεού, εύκολα θα τον δεχθούν, θα υποκύψουν στα θελήματά του, θα τον θαυμάσουν, θα ικανοποιεί και ανθρώπινες ανάγκες. Οι πραγματικά πιστοί που είναι και γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής του ουρανού δεν θα υποκύψουν στη βία. Σε αυτούς προτρέπει ο Θεός υπομονή, να μη φοβηθούν ούτε αιχμαλωσία ούτε και μάχαιρα. Ας σημειωθεί ότι κατά παραχώρηση Θεού αυτός ενεργεί. Δεν θα έχει ξεφύγει από τον έλεγχο του Θεού η κατάσταση. 3,5 χρόνια, τα πιο μαύρα και σκληρά της ανθρώπινης ιστορίας, θα είναι η καταστρεπτική του μανία και δράση κατά των πιστών κατά τα τέλη του κόσμου. Το τι περίπου θα κάνει δεν γίνεται εδώ λόγος. Και το πιο μικρό θηρίο αριστερά της εικόνας έχει 2 κέρατα και ελάλιος δράκον. Ποιο είναι το θηρίο αυτό? Έχει εμφάνιση αρνιού, όμως η εσωτερική του διάθεση είναι όμοια με του δράκοντος διαβόλου και του άλλου θηρίου του Αντίχριστου, δηλαδή εχθρική προς τους χριστιανούς της γης. Το όνομά του, ο ψευδοπροφήτης, συμβολίζει την εσωτερική του πονηρή δύναμη που θα διαθέτει και θα βοηθά τον Αντίχριστο στην εγκαθίδρυση του ασεβούς κράτους του στον κόσμο. Ο Χριστός, αλλά και ο Ιωάννης στην επιστολή του, αναφέρουν ότι θα έρχονται ψευδοπροφήτες πάντοτε, μα κυρίως κατά το τέλος του κόσμου, με ένδυμα προβάτου. Αυτό δηλώνεται εδώ. Οι ψευδοπροφήτες δια παραπιστικών και παραπλανητικών λόγων απάτης και άλλων μεθόδων θα ενισχύουν τον Αντίχριστο ως τέλεια όργανα του.
ακόμη και θα ψευδοθαυματουργούν στους άπιστους προκειμένου να θεοποιούν και προβάλλουν τον Αντίχριστο. Μετά την απάτη με σκοπό να κερδίσουν τον κόσμο, ο Αντίχριστος και τα όργανα του θα απειλήσουν με την εξουσία που θα διαθέτουν, ακόμη και θα φωνεύουν όσους δεν τους δέχονται. Ένα από τα δεινά του Αντίχριστου περιγράφεται με έμφαση και δίνει την διάσταση του κακού που θα φέρει. Είναι η στέρηση των τροφίμων και άλλων βασικών ειδών και αναγκών της καθημερινής ζωής για τους πιστούς που δεν θα δεχθούν να φέρουν στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο αυτόν το όνομα ή τον αριθμό του Αντίχριστου. Η σφράγιση χεριού με τόπου ως και η αποδοχή του 666 είναι δείγμα, σημαίνει πλήρη υποταγή πράξεων και σκέψεως στον Αντίχριστο. Το τίμημα στο βάθος παίζεται επί των αθανάτων ψυχών και είναι μήτε δύνατε αγοράσε ή πωλήσε ή μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Χ, ξι, σίγμα ταφ, δηλαδή 666. Αναφέρεται στο 17ο εδάφιο του 13ου κεφαλαίου. Δεν αναφέρει το όνομα του Αντίχριστου. Ένα τόσο δελιχτό και πανούργο όνομα δεν έχει θέση στην Αγία Γραφή. Πόσοι πιστοί θα αντέξουν στα τόσα δεινά που έρχονται? Μόνο οι χριστιανοί του βάθους και της ουσίας. Ας γίνουμε κι εμείς. Ένα μεγαλοπρεπές θέαμα είδε πάλι ο Ιωάννης, αναφέρεται στο 19ο κεφάλαιο από 11 έως 21. Ο ουρανός ανοίγει για να εξέλθει ο Χριστός ως νικηφόρος στρατιλάτης, καθήμενος επί λευκού ύπου, όμως όχι ως δευτέρα παρουσία. Αυτή είναι πίσω και άγνωστο πότε θα γίνει. Δυστυχώς τόσο λίγο υπάρχει αυτή η εικόνα. Ο Χριστός το άλογο ορμητικός και ο Αντίχριστος κάτω κατακριμνισμένος. Έρχεται ως νικητής και κριτής και ακολουθεί η μάχη ως εσχατολογικό βάθος που σημαίνει τη σύγκρουση με τον Αντίχριστο. Στο κείμενο δεν αναφέρει τη μάχη, αλλά το αποτέλεσμά της για να φανερωθεί το αστραπιαίο και βέβαιο της νίκης του Χριστού κατά του Αντίχριστου ως έκτακτο γεγονός, μοναδικό. Κάτω από την εύκολη σημαία του θα έχουν δεχθεί οι πολλοί το χάραγμα, την υποταγή, την εύκολη δηλαδή λύση, να ζήσουν εδώ με άνεση και ευκολία. Επίγεια, σωματικά, τα περιψυχής Θεού δεν αγγίζουν γενικά τους πολλούς. Ακολουθεί ασύλληπτο γεγονός ανθρωπίνος, η σύλληψη και κατατρόπωση του Αντίχριστου και των ψευδοπροφητών και η ρήψη αυτών ζώντων στη λίμνη του πυρός στην γεωμένη με θιάφη, που σημαίνει την αιώνια τιμωρία τους και μάλιστα πάνω στην ακμή της κυριαρχίας του. Κανένας δεν θα διαφύγει από όσους ακολούθησαν την αντιχριστιανική βία και πλάνες, δηλαδή όλοι οι οπαδοί του θα απολεστούν αιωνίως. Ο συγγραφέας Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, προφητικά στην εποχή του, αναφέρει την εξαφάνιση και τιμωρία του Αντίχριστου από τον Χριστό. Τα συγκεκριμένα τρομερά γεγονότα τα αφήνει να τα δουν οι πιστοί τότε που θα γίνουν. Θα είναι θεατά και ακουστά σε ολόκληρο τον κόσμο με τα σημερινά μέσα. Το κεντρικό σημείο, τη νίκη του Χριστού, περιέγραψε. Όσοι σήμερα έχουν τρομοκρατηθεί γύρω από τον Αντίχριστο, αφού τον αναμένομεν, ας πάρουν δύναμη ψυχής μαθαίνοντας το τέλος του. Τα πράγματα ασφαλώς καθόλου εύκολα και για να ανθέξουμε το λίγο τραγικό διάστημα απαιτείται ζώσα πίστης, εκκλησιαστική ζωή, πνεύμα θυσίας, ομολογία της αλήθειας, βεβαία ελπίδα. Έτσι νικάται το κακό και η ουρανή είναι δική μας. Εδώ διαβάζουμε μερικές φράσεις, αναφέρονται στο 21ο, δηλαδή το πρώτο τελευταίο κεφάλαιο. Ο Ιωάννης αξιώθηκε να δει και την καινή κτήση, τη δεδοξασμένη Αγία Πόλη Άνω Ιερουσαλήμ στο τέλος της Δευτέρας Παρουσίας. Ο ουρανός που χώριζε Θεό και άνθρωπο δεν θα υπάρχει, καθώς και η γη. Όλα ανακοινήσονται. Η καινή κτήση δια της παρουσίας του Θεού θα γίνεται πάντα νέα. Αιώνιος σημαίνει ο πάντοτε καινούριος. Η μέλουσα νέα συγκέντρωση όλων των πιστών παρουσιάζεται προς πόλη που δεσπόζει η παρουσία του Θεού. Αποτέλεσμα της πλήρους ενώσεως Θεού και ανθρώπων είναι η απουσία των δακρύων και του πόνου. Τρισευδαίμονα ψυχική κατάσταση.
Και εδώ στον Ιωάννη ομιλεί αυτοπροσώπως ο Θεός για να ενισχύσει τώρα τους πιστούς ότι όλα είναι αξιόπιστα και θα πραγματοποιηθούν. «Γέγονε», λέει στον Ιωάννη, «να γράψει σε χρόνο παρακείμενο, ότι δηλαδή το μέλλον αυτών όλων είναι και παρόν για τον Θεό, βέβαιο ότι θα γίνουν». Την βεβαιότητα ο Θεός τονίζει λέγοντας «εγώ το α και το ω, η αρχή και το τέλος», που σημαίνουν ότι ο Θεός, Κύριος και Δημιουργός, διαιτητής του κόσμου κυρίαρχος, άναρχος αιώνιος, ό,τι λέει γίνεται. Υπόσχεται ότι ο πιστός, ο οποίος θα νικήσει τη γοητεία της αμαρτίας εδώ στη γη και δεν θα καμφθεί στη βία και στα δελεάσματα της σάρκας, θα γίνει αιώνιος κληρονόμος της ασύλληπτης σε κάλος και ωραιότητας άνω Ιερουσαλήμ, όπου ο Θεός θα είναι πατήρ και αυτός θα είναι Υιός. Το κείμενο συμπληρώνει πως η δειλή άπιστη, δελιγμένη φωνής, πόρνη και κάθε ψευδόμενος, το μέρος αυτών στη λίμνη την γεώμενη πυρή και θείο, το οποίο είναι ο δεύτερος θάνατος, δηλαδή ο αιώνιος χωρισμός όλων αυτών από τον Θεό, αφού ο πρώτος θάνατος εδώ είναι χωρισμός ψυχής και σώματος. Η πόλη εκείνη, δηλαδή η αιώνια κατοικία των πιστών, παρουσιάζεται με τέτοια λαμπρότητα και ωραιότητα που σημαίνει το ανέκφραστο και ασύλληπτο ανθρωπίνος. Ο Απόστολος Παύλος, που αξιώθηκε να ανέλθει για λίγο στην ευδαίμονα εκείνη κατάσταση των δικαίων, έδωσε τον ορισμό. Μάτι ανθρώπινο δεν είδε και αυτή δεν άκουσε, και ανθρώπινος δούς δεν φαντάστηκε αυτά τα οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός δι' εκείνους που τον αγαπούν πραγματικά. Με την ευκαιρία της παρουσίας των εικόνων αυτών δόθηκε μια πολύ σύντομη αναφορά για ένα μέρος, το πιο βασικό ίσως αποκαλύψεως. Ο προστός αυτός τρόπος διαμέσου των τοιχογραφιών ίσως να δίνει σε πολλούς μια πρώτη επαφή και το έναυσμα για ενασχόληση με το μεγάλο αυτό θέμα. Με αυτές τις σκέψεις αφήνουμε τη φιλόξενη μονή του Αγίου Διονυσίου. Με την παράκληση ιδιαίτερα οι μοναχοί να προσεύχονται εντατικά και για την ειρήνη των λαών και της χώρας μας. Η οικεσία όλων μας προς την σώτηρα του έθνους, κυρία του όρους, δέσποινα του κόσμου. Σκέπε, φρούρι, φύλατε, τους ελπίζοντας εισέ. Ήθε ο Θεός της ειρήνης να διασκεδάζει βουλάς εθνών και πονηρών ανθρώπων που εποφθαλμιούν την γλυκιά μας πατρίδα, την γητίδα του πολιτισμού και της σοφίας που ακούει στο όνομα Ελληνοχριστιανικός, που απέδωσε και προσέφερε τους πιο γλυκούς καρπούς σε νοήματα ηθικών αξιών αλλά και αναστήματα και Αγίους. Ως νεοέλληνες ας κρατάμε ως κόριο οφθαλμού και ας προβάλλουμε προς τους έξω αυτό που όντως έχουμε ως προμετωπίδα, την Αγία μας Ορθοδοξία, που είναι ό,τι Άγιο και υψηλό έχει σύμπασο κόσμος,